άρτος και θέαμα. Από τα αρχαία χρόνια. Από την εποχή του Κολοσσιαίου, ακόμα και πιο πίσω. Δώσε πολύ θέαμα στο λαό και λίγο άρτο. Και έτσι το βουλώνει. Και έτσι ξεχνάει και τα προβλήματα τα δικά του και τα προβλήματα των γύρω. Και τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, αυτό σας κάνουν. Το ίδιο όμως, χωρίς καμία διαφορά. Καρμπών. Και τόσα χρόνια βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί άνετα τα δέχεστε όλα. Άνετα, καλοπροαίρετα. Είναι η φύση ανθρώπινη έτσι. Ο ισχυρός πάντα να παραμυθιάζει με καθρεφτάκια τον ανίσχυρο. Πεινάει ο κόσμος, υποφέρει ο κόσμος, αλληλοσκοτώνεται ο κόσμος. Αλλά με ένα επίδομα της πείνας και με πλούσιο θέαμα, καταλαβαίνετε, τα ξεχνάει όλα. Και τη δυστυχία του και τη φτώχεια του και την πείνα του και την κακία του. Αν δεν θα αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αν δεν ξυπνήσετε και δεν καταπίνετε αμάσιτα όλα αυτά που σας δίνουν και σας παραμυθιάζουν και σας κρατάνε στο λίθαργο και στην ιρβάνα σας, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ και πάντα θα εξακολουθεί να υφίσταται και να υφίσταται και να συμβαίνει και να συμβαίνει. Και στο τέλος της ημέρας θα αναρωτιέστε πάντα, μα τι πήγε στραβά, μα γιατί πάμε έτσι, μα γιατί είναι τέτοια η ζωή μας. Γιατί έχουν φροντίσει να σας την κάνουν, γιατί έχετε φροντίσει και έχετε μάθει να μην αντιδράτε. Και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Ας αρχίσει από σήμερα, ας αρχίσει από τώρα. Ο αγώνας δεν σταματά, δεν ματαιώνεται. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας.